Καλημέρα κύριε Κασατζίδη, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Δεν ξέρω τι θέλεις να σχολιάσεις, γιατί είχαμε πάρει και προηγούμενα. Κάνε ένα μικρό σχόλιο. Κοίταξε, γιατί... αγαπητέ Κώστα, ναι. Καταρχήν είναι σίγουρο το ότι την κριτική την θέλουμε και είναι καλοδεχόμενη από οποιοδήποτε στέλεχος του κόμματος. Είναι σίγουρο ότι επειδή έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές παρόν στην οργάνωση, έχω αρκετά νούμερα από παπούτσια από όλες τις διαστάσεις. Έχω από τη Μακή, από την ΟΝΕΔ, από την τοπική, από τις νομαρχιακές, μέχρι και υποψήφιση την Κεντρική Επιτροπή. Καταλαβαίνεις ότι πραγματικά την οργάνωση την ξέρω αρκετά καλά εκ των έσω. Τι θέλω να πω. Η κριτική, αν μη τι άλλο, πρέπει να υπάρχει και είναι υποδημητική στις περισσότερες των περιπτώσεων. Απλά πρέπει να γίνεται πάντοτε μέσα στα όργανα για να μπορεί να έχει και ένα επικοδομητικό χαρακτήρα. Όταν φεύγει εκ του οργάνου και γίνονται δημοσιοποιήσεις των επίσημων εγγράφων της νομαρχιακής, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα πηγαίνει πλέον αλλού. Το να αναφερθώ ξανά για μια πολλωστή φορά στις πολύ πετυχημένες περιοδίες και του κ. Κασαπίδη και του κ. Φορτσάκη, ίσως θα κουράσω και τους ακροατές. Δεν χρειάζεται αυτό. Εκείνο που θέλω όμως εγώ είναι ότι η εικόνα σου, δηλαδή εδώ δείχνει έναν άνθρωπο, αποφασίζω και διατάσσω. Είναι σίγουρο το εξής, ότι πάντοτε τα προγράμματα των επισκέψεων των εκλεκτών καλεσμένων φέρουν την υπογραφή και την ευθύνη της νομαρχιακής και δι' του Προέδρου της νομαρχιακής. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι γνωστό της πάσης. Αυτό ισχύει και σε όλα τα κόμματα. Όχι στη Νέα Δημοκρατία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε και εσείς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εντρυφήσει και σε κόμματα και στις διαδικασίες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα και αναρτείται, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και θα πρέπει να εκτελούμε αυτά που έχουμε αποφασίσει στο πρόγραμμα. Σαφέστατα, την κατάρτιση του προγράμματος την έχει την ευθύνη, την έχει ο πρόεδρος νομαρχιακής και στο επιμέρους κομμάτι ο θεματικός υπεύθυνος από την νομαρχιακή. Πρέπει να σας πω όμως ότι από τη στιγμή που αναρτούνται τα προγράμματα θα πρέπει και να τηρούνται. Λοξοδρομήσεις, προσωπικές διαδρομές, δύο ταχυτήτων επισκέψεις σε ανθρώπους που δεν υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα, σε ανθρώπους που τελευταία στιγμή κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει να ενταχθούν και να τους δούμε. Αυτά δεν πρόκειται να γίνουν, αυτά είναι παθογένειες του χτες και ναι, σε αυτό υπερθεματίζω ότι θα είμαι απόλυτος με κεφαλαία γράμματα. Δηλαδή, η τήρηση του προγράμματος θα είναι αυστηρή. Για τον ένα και μοναδικό λόγο. Φανταστείτε κύριε Κασατζίδη να βγάλουμε ένα πρόγραμμα μεθαύριο το πρωί ότι έρχεται ο τοχής στέλεχος και εγώ θέλω να, για δικό μου όφελος, να τον πάω και σε ένα, ξέρετε πολύ καλά ότι διατηρώ επιχείρησεις εμπορικές. Λοιπόν, να τον πάω και σε κάποια άλλη εμπορική επιχείρηση μεγάλη για να δείξω σε ένα συνάδελφο ότι ξέρεις σου έφερα εδώ πέρα το στέλεχος του κόμματος. Τι θα πούνε κύριε Κασατζίδη οι άλλοι συνάδελφοι που θα δουν ότι εγώ εκτός προγράμματος έχω κάνει μια επίσκεψη σε κάποιο συνάδελφο. Αυτό κύριε Τζίμα, ένα λεπτάκι. Ναι. Αυτό σωστό είναι σαν θέση και αντίληψη. Αλλά το έτσι είναι. Αυτό δύο λεπτάκια, δύο λεπτάκια. Ναι. Όταν πηγαίνετε όμως στο συνεταιρισμό του κυρίου Καβαδία και σας περιμένουν όρθιοι οι άνθρωποι 15, έτσι περιγράφει και ο κύριος και ο ίδιος ο Καβαδίας μου το είπε βέβαια, ξαφνικά ενώ μπαίνετε στο χώρο αποχωρείτε. Βεβαίωτατα. Γιατί και το κάνετε αυτό? Δεν έπρεπε να πάτε καν εκεί τότε. Σαφέστατα, γιατί η συνεννόηση είχε γίνει πρώτερα ότι θα υπάρξει μία συνάντηση σε ένα και μοναδικό, σημείο. Αυτό που ήταν του πρώην μεγάλου συνδεσμού, πώς μου τον είπαν και τα λοιπά, δεν ξέρω εγώ τώρα από τα θέματα αυτά, δηλαδή πώς τιτλοποιούνται ο κάθε συνεταιρισμός, αλλά η συγκεκριμένη λοιπόν νοθεσία ήταν νωρίτερα η συνεννόηση και οι τρεις συνεταιρισμοί σε ένα σημείο. Όταν πήγαμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα. Αυτό είναι σωστό και έπρεπε να γίνουν όλοι μαζί. Βέβαια κύριε Κατζατζή, γιατί αν πηγαίναμε σε κάθε συνεταιρισμό το μεσημέρι, θέλαμε από μισή ώρα, θέλαμε τουλάχιστον μια μισή ώρα και να σας πω και το άλλο. Και προς τιμή του κύριου Κουμπί, όταν στο χειρόγραφό του που το έχω στα χέρια μου,
λοιπόν, προς τιμήν του, ακριβώς, για να μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτό. Και πρέπει να σας πω και κάτι ζήτημα, τώρα το με τις στιγμές, ότι έκανα το πιο δύσκολο πρόγραμμα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα του Γιώργου Κασαπίδη. Με 14 επισκέψεις σε μονάδες, φορείς, με συνέντευξη τύπου, με κεντρική ομιλία. Λοιπόν, το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά τα καταφέραμε γιατί ακριβώς είμαστε μια νομαρχιακή νεοεκλεγμένη με πραγματικά με πολύ όρεξη, με πολύ διάθεση για να κάνουμε έργο. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησαμε από τις 9 το πρωί και τελειώσαμε στις 10 το βράδυ. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ημέρα ήταν γεμάτη από συνέχεια συναντήσεις. Αν βάζαμε και το μεσημέρι, και που πολύ σωστά ο κ. Κουμπής είπε πρώτερα, άλλο που το άλλαξε μετά, ότι η συνάντηση θα γίνει και των τριών συνεταιρισμών σε ένα σημείο. Ναι. Και το χειρόγραφό του που μου έδωσε εμένα για το επιμέρους ακριβώς αυτό το θέμα, γράφει ΒΠΕ, τρεις συνεταιρισμοί, όλοι μαζί. Ναι, αλλά το δικαιολογείο ότι δεν θα μπορούσαν, λες και το θέμα των αγροτών διαχωρίζεται σε προσωπικές σχέσεις. Ήταν λάθος αυτό. Έπρεπε να γίνουν και οι τρεις μαζί. Κύριε Τζίμα, να ρωτήσω κάτι. Αισθάνεται ο Νίκος ο Τζίμας ότι είναι ο απόλυτος μονάρχης? Η περιγραφή είναι... του κειμένου, περί αυτού μιλάει, κύριε. Η περιγραφή του κειμένου, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Καζατζίδη. Εγώ σας είπα, είμαι καλοδεχούμενος σε οποιαδήποτε κριτική. Τήρηση του προγράμματος, αλλά μιλάει και για. Έχει και διάφορα θέματα μέσα. Που, ακόμα και για το φαγητό, τη συνεννόηση και ακόμα λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται βέβαια. Και είναι... δείχνει ναι. Στοιχεία δικά σας. Απολυταρχικού καθεστώτος, δηλαδή αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Να σας πω και καταδείτε ότι το πολυταρχικό αυτό που λέτε τώρα, που για μένα δεν ισχύει αυτό, απλά όλο αυτό το καθεστώς των παθογένειων που υπήρχε πρώτερα, μάλιστα, καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν είμαι διαθέσιμος να το συνεχίσω. Αυτό. Και ακόμα και για το θέμα του φαγητού θα σας πω ότι μια και κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Αν και δεν χρειάζεται, Νίκο μου, απλώς το ανέφερα σαν παράδειγμα. Ναι, ναι, δεν θέλω να το αναλύσεις αυτό. Δεν έχει και νόημα. Και επιδερμικά θα σας πω ότι κάποτε υπήρχε γενικότερα η νοθεσία ότι όταν ερχόταν ένα στέλεχος θα έπρεπε όλοι να βρισκόμαστε και να τρώμε και μετά ο βουλευτής να βάζει το χέρι στην τσέπη και να τα πληρώνει. Ή να τα βάζει ο πρόεδρος στο μαρχαίρι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτά τέρμα. Σωστό είναι αυτό. Βλέπετε ότι θα είμαι απόλυτος. Ναι, το απόλυτος, το θέλω και το υιοθετώ. Στα επιμέρους ζητήματα έχετε μια απολυτότητα που έχει με καθαρότητα εσείς την θέλω περιγράφετε. Θέλω να υπάρχει, κύριε Καζατζίδη, σωστό πλάνο και σχέδιο για την ομαρχιακή. Το χτες αποτελεί χθες. Σήμερα είναι ο Νίκος ο Τζίμας στο τιμό της ομαρχιακής. Και πρέπει να υποστηρίξω όλα τα παιδιά στον καθένα που πρέπει να είναι και να συμμετέχει. Ναι. Και πρέπει ο Νίκος ο Τζίμας, εγώ έτσι τον ξέρω, τον φίλο μου τον Νίκο τον Τζίμα, να είσαι και ενωτικός, επειδή είσαι και επικοινωνιακός άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό σου στοιχείο. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν άκουσα το όνομά σου, χάρηκα ιδιαίτερα που θα έγινε ο Νίκος ο Τζίμας πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνεχίσεις με αυτή την περιγραφή που ξέρω και είπα εγώ, να είσαι εκεί στην Ομαρχιακή Επιτροπή ουσιαστικός και όπως ακριβώς μας ανέφερες να είσαι συνετός όχι με το παρελθόν αλλά με το νέο. Βέβαια. Γι' αυτό και θα είδατε και όπως θα μας παρακολουθείτε πιστεύω στο μέγεθος του εφικτού ότι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια εξωτερήκευση των θεμάτων που μας απασχολούν και στην Ομαρχιακή και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο και με δελτία τύπου. Και φυσικά και με δράσεις που θέλω να αναφερθώ αυτή τη βδομάδα. Σωστό είναι αυτό. Θα τα κάνετε μια κουβέντα πιο ειδική με τον Μιχάλη, γιατί εγώ τώρα έκανα διακοπή για το Λιμενικό Ταμείο και την Αλιείς για να κάνεις την παρέμβασή σου, Νίκο. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Καλή εγώ δύναμη σου εύχομαι. Να στείλω πραγματικά ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε εκεί έξω ότι να είναι σίγουροι ότι θα είναι αταλάντευτη η πορεία μας προς το καλύτερο στην ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Πρέβεζα. Καλή επιτυχία εύχομαι. Να είστε καλά κύριε Καζατζίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί ακροατές, κάνουμε μια διακοπή. Θα πάμε λίγο στον πρόεδρο